<ΣΠΡΟΟΥ> μια ζωφερή εικόνα για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων εν ώψη Brexit παρουσίασαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ζαν-Κλοντ Juncker, δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα πιθανότητε να βρεθεί μια συμφωνία, όμω ο κίνδυνο ενό άτακτου Brexit είναι πολύ πραγματικό. Και τόνισε πω το Λονδίνο ζητάμε να αφαιρεθεί το backstop, αλλά δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστη εναλλακτική. <ΣΠΡΟΥ> Είπα στον Πρωθυπουργό Τζόνσον ότι δεν έχω συναισθηματικό δέσιμο με το δίχτυ ασφαλείας, όμω παραμένω βαθιά αφοσιωμένο στου στόχου που υπηρετεί. Γι' αυτό τον κάλεσα να κάνει συγκεκριμένε επιχειρησιακέ και γραπτέ προτάσει με εναλλακτικέ λύσει που θα μα επιτρέψουν να επιτύχουμε αυτού του στόχου. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Βρυξελών, Μισελ Μπαρνιέ, προειδοποίησε ότι οι συνέπειε ενό Brexit χωρί συμφωνία δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν και ότι μια συμφωνία θα έβαζε τι βάσει για μια μελλοντική συνεργασία, μιλώντα ακόμα και για μια τελωνιακή ένωση. Αυτή η εταιρική σχέση έχει ως αφετηρία μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου αλλά αφήνει ανοιχτή την πόρτα σε μεγαλύτερες φιλοδοξίες αν υπάρχει η δυνατότητα για μια πιο φιλόδοξη κοινή επιθυμία με το Ηνωμένο Βασίλειο στη μελλοντική μας οικονομική σχέση για παράδειγμα μέσω μιας τελωνιακής ένωσης η πρόσφατη συνάντηση Γιούγκερ και Μπαρνιέ με τον Μπόρι Τζόνσον δεν έφερε θεαματικά αποτελέσματα, μόνο μια δέσμευση για εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων. Και οι δύο πλευρέ δηλώνουν ότι επιθυμούν την επίτευξη συμφωνία, όμω τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα τη Βρετανία καθιστούν το ενδεχόμενο αυτό αμφίβολο.